Εντάξει. Λοιπόν, στους εργαζόμενους δίνουμε σταθερά και εδώ και 1,5 χρόνο μόνο 1.000 ευρώ το μήνα, που πολλές φορές αντί να είναι στον ένα μήνα, είναι στις 40 μέρες, δηλαδή αντί να είναι κάθε 15ήμερο 500 ευρώ, συμβαίνει να είναι και κάθε 17 ή 18 μέρες, έτσι ώστε καταλήγει, ενώ η συμφωνία μας είναι να είναι 1.000 ευρώ, καταλήγει να παίρνουν το μήνα 800 ευρώ. Αυτό είναι εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Δεν προβήκαμε σε μειώσεις των αμοιβών τους, οι οποίες ήταν υψηλές. Έτσι λοιπόν, εργαζόμενοι που είχαν να παίρνουν με νυχτερινά και άλλα επιδόματα 1.200, 1.100, 1.300 ευρώ, μέσα στο βάθος χρόνου των 1,5, του 1,5 έτους, βγαίνει ένα υπόλοιπο οφειλόμενο γύρω στις, ανάλογα από το ύψος της αμοιβής του καθενός, από 0 έως 6-7.000 ευρώ. Εξηγήσαμε λοιπόν ότι αυτά θέλαμε να μένουν ως οφειλόμενα, γιατί έχουμε την πίστη και την ελπίδα ότι η εταιρεία θα ξανασταθεί στα πόδια της και θα αποδώσει τα χρωστούμενα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει οι πρώτοι να είμαστε αυτοί που θα μπούμε στην περικοπή της μισθοδοσίας τους και πιστεύαμε ότι πραγματικά με τη δική τους συμβολή και προσπάθεια θα ξαναβρισκόμαστε στη δυναμική θέση που ήταν η εταιρεία μας πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, αυτή είναι η δήλωση που θέλω να κάνω. Ζητώ λοιπόν τη συμπαράσταση των εργαζόμενων ώστε να μην σταματήσει το φουγάρο της εταιρείας αυτό να δουλεύει και θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι ό,τι και να κάνουν αυτή τη στιγμή, ανάποδα να μας γυρίσουν, να ελέγξουν αναλυτικά τις δυνατότητές μας να πληρώσουν τα χρήματα αυτά αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια λανθασμένη πρακτική μιας ομάδας δικηγόρων, οι οποίοι πιστεύοντας και εξομοιώνοντας όλους τους εργοδότες, θεωρούν ότι όλοι μας έχουμε κρυμμένα κάπου λεφτά που κάτω από αυτή τη μορφή της πίεσης θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε. Δυστυχώς οδηγούν σε λάθος κατευθύνσεις στους εργαζόμενους και πολλές φορές, αν η εργοδοσία δεν έχει την υπομονή, το ήθος και την κουλτούρα να κρατάει τις δουλειές, κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς παραγωγικές δυνάμεις στον τόπο μας και χωρίς θέσεις εργασίας. Εγώ υπόσχομαι, όχι υπόσχομαι, δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ να κρατήσω την εταιρεία ανοιχτή, έτσι ώστε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 1-1,5 χρόνο από σήμερα, να αποδοθούν και τα χρεωστούμενα στους εργαζόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως να έχουμε την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τουλάχιστον τη συμπάθεια των εργαζόμενων στην προσπάθεια που κάνουμε.